η μέση λύση, αυτό που εμείς προτείνουμε στην Τρόικα, είναι ο ένας από τους δύο νόμους να φύγει τελείως. Ο νόμος του 2009 είναι παράλογος, διότι λέει ότι αν έχεις μέχρι 200.000 χρέος στην τράπεζα, δεν μπορεί να έχεις 100 ακίνητα, η τράπεζα δεν μπορεί να σου πληστηριάσει κανένα, ακόμα και να μην πληρώνεις. Αυτό είναι τραγικό. Λέμε όμως να κρατήσουμε. Αλλά η πρώτη κατοικία. Ακριβώς. Λέμε να κρατήσουμε με μία μεταβατική περίοδο την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από ένα επίπεδο. Από ένα επίπεδο. 300.000 είναι τώρα. Και λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Αλλά να βάλουμε όμως κριτήρια εκεί και εισοδηματικά. Μα βλέπω τα εισοδηματικά κριτήρια, Υπουργέ μου, ακούω ότι θα είναι 20.000 οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή θα πάτε σε έναν άνθρωπο που παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα. Όχι, να του βγάλουν το σπίτι του πληστηριασμό. Δεν έχουμε καταλήξει εκεί. Εγώ ακούω ότι 25 είπατε εσείς, 13.000 είπε η Τρόικα, είναι γαλαντόνια αυτή. Έμφαση είναι και θα πάμε λέει στα 20, είναι αλήθεια. Για μας η έμφαση είναι η αξία της κατοικίας. Εμείς προς το παρόν δεν βάζουμε έμφαση στο εισοδηματικό κριτήριο. Όσο βάζουμε. Η Τρόικα δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αυτό. Δεν τα λέτε καλά. Καταλαβαίνω ότι παίζει το παιχνίδι, έτσι. Διαπραγμάτευση γίνεται. Και βέβαια, αυτοί έχουν ξεκινήσει από μια ακραία άποψη ότι πρέπει να απελευθερωθούν πρώτου όλοι οι πληστηριασμοί και προσπαθούμε να του φέρουμε προς το μέρος. Ναι, αλλά χθες ο Τόμψεν στη συνέντευξή του ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος για τον Έλληνα φορολογούμενο και είπε ότι πρέπει λέει, να γίνονται πληστηριασμοί για να μην τα χρεωθεί τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος κλπ. Ο Τόμψεν, ο οποίος μας έχει πλακώσει στους φόρους όσο κανείς άλλος. Όχι, εννοεί ο Έλληνας φορολογούμενος ότι σήμερα οι τράπεζες κατά 90% ή και 100% ακόμα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Αν ομιγέννητο χρειαστεί κάποιος να βάλει χρήματα. Δεν το ζητάνε. Δεν καταλαβαίνετε τι κάτι που δεν ζητάνε οι τράπεζες. Προσέξτε να δείτε. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Δημιουργείται δυναμικά εάν συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς. Δυναμικά θα έχουμε κίνδυνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το καθεστώς αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να απαγορευτούν τελείως οι πληστηριασμοί. Πάμε να ακούσουμε.